Καλησπέρα και από μένα. Έχω δύο θεματάκια να θίξω, κύριε Πρόεδρε. Προημερησίας να μου δοθεί η δυνατότητα να απαντήσω πρώτα σε εκείνα που είπε ο Πρόεδρος της ΔΕΑ. Παρά το γεγονός ότι νομίζω και ιδιαίτερα στις μέρες μας τα σενάρια συνωμοσίας θα πρέπει να είναι αποτρεπτικά στο λόγο μας, το αν έκανα άθροισμα και το έκανε γυναίκα, δεν καταλαβαίνω γιατί να. Και τι είπα να πει αυτό. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα πω αυτό που είπα την προηγούμενη φορά, το οποίο διαστρεβλώθηκε πλήρως και έγινε εν τέκνος αυτό. Ούτε μίλησα και πρόσβαλα αμαία, διότι εμείς τους στη θητεία, κατά τη διάρκεια της θητείας μας προσλάβαμε αμαία με το πρόγραμμα αυτό. Αλλά ούτε και μίλησα κατά των γενικά διαφημίσεων. Έχω την ισχύση μου, δεν έχω τα πρακτικά. Μίλησα για τη διαφήμιση σε τοπικά μέσα και το τόνισα πάρα πολλές φορές. Και μπορείτε και εσείς στο βίντεο και δείτε τα πρακτικά. Και αναφέρθηκα μόνο στη διαφήμιση των τοπικών μέσων. Και ήταν άστοχο τελείως, είναι άστοχη τελείως κατά τη γνώμη μου η τοποθέτηση του Προέδρου της ΔΕΑ σήμερα. Όπως και άστοχα κάποιοι προσπάθησαν να καλύψουν το γεγονός ότι η διαφήμιση που έγινε, που εγώ δεν στάθηκα στη διαφήμιση σε μέσα γενικώς, είπα διαφημίζετε αυτό που κάνετε σε όλα τα μέσα, γιατί απαντήσατε και είπατε ότι ας περάσουν από τη ΔΕΑ να πάρουν διαφήμιση, αυτό απαντήσατε. Είπα το κάνετε σε όλους ή το κάνετε συγκεκριμένους. Εγώ δεν άθισα ποσά, εγώ έδωσα το ένταλμα της πληρωμής. Άρα λοιπόν το ένταλμα της πληρωμής είναι συγκεκριμένο. 1.153,2 ευρώ. Ούτε άθισα το ένα και το άλλο, ούτε τίποτα. Άρα που έκανα λάθος τα ποσά και μάλιστα το έκανα αντί μου μια γυναίκα. Σενάριο συνωμοσίας. Ναι. Πέρα από αυτό. Κύριε Πρόεδρε, στάθηκα σε ένα θέμα την προηγούμενη φορά, χωρίς να πω και συγκεκριμένο ραδιοφωνό, δίνοντας όμως από την ανάρτηση στο διαδίκτυο, από την διάβια, το συγκεκριμένο ένταλμα και είπα, γιατί κάποιοι προσπάθησαν να πούνε στην ίδια συνεδρίαση ότι προϋπήρχε αυτή η διαφήμιση και στην περίοδο πριν τον Αύγουστο του 2014. Τότε όμως δεν υπήρχε δημοτικό σύμβουλο στο συγκεκριμένο ραδιόφωνο στη διοίκησή του. Εγώ μίλησα για το ηθικό κομμάτι και είπα θα το ψάξουμε νομικά. Δεν κατηγόρησα κανέναν εκείνη την ώρα στο νομικό επίπεδο. Είπα θα το ψάξουμε νομικά και πάρτε παρακαλώ πολύ τα πρακτικά να το δείτε. Τα έχω γράψει συγκεκριμένα και τη μετρώ για μία ακόμα φορά από τα λόγια μου. Και είπα λοιπόν ότι θα το ψάξουμε και νομικά. Ηθικά πάντως το να αμείβεται ένας δημοτικός σύμβουλος από την διαφήμιση υπήρχε ένα θέμα. Και επ' αυτού στάθηκα. Ούτε στη διαφήμιση για τα αμαία που αφορούσε ούτε τίποτα. Με βάζετε μένα να θίξω εγώ αμαία για ποιο λόγο να το κάνω. Φεύγοντας δε από την αίθουσα, είπα ότι δεν είχα σχέση με τη ΔΕΑ, άσχετο με αυτό που τοποθετήκατε εσείς, στη λογική ότι εμείς ως παράταξη, για το μεγάλο χρονικό διάστημα των 3,5 ετών, εγώ θα σου πω για τα 3 ή και περισσότερα χρόνια, δεν είχαμε τον πρόεδρο, δεν είχαμε πλειοψηφία. Ότι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ψήφισε και εμένα να είμαι πρόεδρος του ΔΕΑ. Άρα μην παίρνετε ευθύνες όσον αφορά τη διαφήμιση για το απευθείας ανάθεση. Απάντησε εδώ ο πρώην πρόεδρος ότι αυτός τα έκανε όλα χωρίς απευθείας ανάθεση. Άρα δεν ισχύει πιθανόν αυτό το ποσοστό που βγάλετε για την περίοδο που ήταν 16 μήνες ο κύριος Βαρελάς. Κατά εσάς, γιατί έτσι σας συμφέρει. Όχι, έτσι είπε ο κύριος Βαρελάς. Εγώ λέω ότι λέει ο κύριος Βαρελάς, το είπε εδώ πριν. Εγώ δεν έχω κανένα στοιχείο. Εγώ κύριε πρόεδρε της ΔΕΑ δεν έχω κανένα στοιχείο όσον αφορά τις απευθείας ανάθεσης εκεί. Έτσι. Γιατί δεν ήμουν ποτέ εκεί με την έννοια βεβαίως. Το αφισβητείτε, να πάω στα λόγια τα δικά σας. Μισό λεπτό. Το αφισβητείτε. Εγώ δεν σας διέκοψα. Έτσι. Συγγνώμη. Και δεν σας διέκοψα παρά το γεγονός ότι είναι πλήρως διαστραβλωμένο αυτό που είπα. Καθόλου σας διέκοψα. Μίλησα λοιπόν για συγκεκριμένα τοπικά μέσα, όχι όλα, που διαφήμιζαν τοπικά μέσα και μίλησα γιατί να μου αναφέρετε την αναγκαιότητα να διαφημίσει το νερό σε τοπικά μέσα. Αυτό είπα. Το προφανές ότι έχουμε ανάγκη της διαφήμισης του νερού του Λουτρακίου, προφανώς και το έχουμε. Και το έχουμε και σε μεγάλο βαθμό. Και το έχουμε και στοχευμένα. Αλλά σε μέσα πανελλαδικής και όχι μόνο εμβέλειας. Εκεί πρέπει να το ψάξουμε πάρα πολύ σοβαρά και να δώσουμε ίσως και περισσότερα χρήματα. Και αν τώρα στο εγγύς μέλλον μακάρι να γίνει, θα
δραστηριοποιηθούν εταιρείες ξανά ενφιάλωσης νερού, θα πρέπει και εκεί να βάλουμε δικλείδες σε αυτές τις συγκεκριμένες εταιρείες να διαφημίσουν το νερό μας, κύριε Πρόεδρε, παντού. Όχι τοπικά στο Λουτράκι. Διότι ξέρουμε όλοι μας εμείς, όλοι οι δημότες ξέρουν ότι έχουμε ένα από τα καλύτερα νερά του κόσμου. Και αυτό πρέπει να το διαφημίσουμε. Άρα λοιπόν, δεν μίλησα κατά των διαφημίσεων. Μίλησα κατά των διαφημίσεων στα τοπικά μέσα, ότι γίνεται χωρίς ουσία. Αυτό είπα τότε. Και μακριά από μένα και τα σενάρια συνωμοσίας περί αθροισμάτων μια γυναίκα, αν έχετε κάτι παραπάνω, σας παρακαλώ να το πείτε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά την απάντησή μου, κύριε Πρόεδρε, και παρακαλώ πολύ να είστε πολύ πιο προσεκτικός στο ζήτημα αυτό, γιατί εκπροσωπείται ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ταυτότητά μας στον Ρόντου Τρακίου.